το. Είσαι καλά, πονάς πουθενά? Όχι, ναι. Όχι, μπα, ναι, λιγάκι. Δεν καταλαβαίνω. Όχι. Νιώθεις καλά? Πώς σε λένε? Πάτη, εσένα? Ματίας. Είναι τόσο όμορφος. Πάτη, μου είπες χίλιες φορές για το Ματίας. Μα είναι το μοναδικό αγόρι που μου αρέσει σε όλη μου τη ζωή. Τι θέλεις να κάνω? Μπορούμε να αλλάξουμε θέμα, σε παρακαλώ? Θα τον πάρεις στο Buenos Aires? Δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να πείσω τη μαμά μου να τον πάρω, αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρω. Μακάρι να μπορέσει να τον πάρεις. Έλα. Καλά, εντάξει. Έλα. Μαμά! Κόρησε αυτό. Μαμά. Το καλό με αυτό είναι πως το φοράς έτσι. Βάζεις το άλλο από πάνω και αυτό που μοιάζει με... Κοίτα, με όλο το σεβασμό, είσαι λίγο κοντή. Αυτό σου δίνει λίγο ύψος. Γι' αυτό μπορείς να δοκιμάζεις συνεχώς καπέλα. Αν δεν σ' αρέσει αυτό, έχει και αυτό. Ήθελα να σου τα δείξω όλα μαζί για να μπορέσεις, για να διαλέξεις. Είδες? Αχ, μαμά, τι έγινε? Τίποτα, έχω πολλή δουλειά. Τι τρέχει? Α, καλά. Ένα, μπορούμε να τον πάρουμε στο Buenos Aires? Όχι. Ένα σκύλο στο Buenos Aires, όχι. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Είναι πελάς. Είναι πολλές ώρες με το τρένο. Αχ, έλα, μαμά. Όχι, άστο, σε παρακαλώ, δεν γίνεται. Α, κοίτα, σήκωσε τα πόδια. Όχι. Βλέπεις, μου δείχνει τίποτα. Όχι, δεν θέλω να το δω. Δεν το κοιτάζω, δεν το κοιτάζω. Δεν σου είπα, ναι, σου είπα. Όχι, Πάτη, όχι, μην τρως καραμέλες γιατί κολλάνε στα σιδεράκια. Αχ, αυτό το κορίτσι. Κάρμεν, τι περιμένεις για να πας να φτιάξεις τις τσάντες? Ναι, τώρα πάω. Ήθελα να πουλήσω κάτι παραπάνω. Φοβάσαι, έτσι? Ναι, νιώθω ταραχή. Νιώθω, δεν ξέρω τι. Ναι, φόβο. Νιώθω φόβο. Θέλω να δω τα αποτελέσματα της Πάτη. Θέλω να είναι όλα καλά. Έλα, όλα θα πάνε καλά, Κάρμεν, θα δεις. Ναι, και αν δεν πάνε όλα καλά, για άλλη μια φορά θα είμαι μόνη και αβοήθητη και με ένα σωρό προβλήματα. Όχι, κορίτσι μου, όχι μόνη. Συγγνώμη που ανακατεύομαι. Αλλά αν δυσκολέψουν τα πράγματα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ψάξεις για τον μπαμπά της Πάτη. Για μένα ο μπαμπάς της Πάτη δεν υπάρχει. Πώς είσαι? Χρόνια πολλά, γιατρέ. Γιατί χρόνια πολλά? Είναι η μέρα του γιατρού. Το είχα ξεχάσει. Σας γύρευα, γιατρέ. Τι, καινούριος ασθενής? Ναι, ο καινούριος ασθενής. Α, καλώς. Έλατε. Έλατε από εδώ. Έγινε κάτι? Όχι, τίποτα. Τι δυνατά που φωνάξατε όλοι. Αυτό είναι για μένα? Ναι. Τι είναι? Α, δώσ' με ένα φιλάκι. Μα, μεγάλη αγκαλιά. Όλοι. Δεν αντέχω άλλο. Τι είναι, τι μου αγοράσατε? Πήγατε και το αγοράσατε εσείς? Ναι. Ναι, αλήθεια? Ναι. Α, για να δω. Ένα στυλό. Ένα στυλό. Τι όμορφο στυλό. Τώρα βρήκα να με πάρουν. Εμπρός. Αγάπη μου, δεν φαντάζεσαι πόσο όμορφη είμαι με τον ηφικό? Το φαντάζομαι, θα ήθελα να σε έβλεπα. Όχι, ούτε για αστείο, αγάπη μου. Είναι γρουσουζιά, θα με δεις, αλλά στην εκκλησία. Ό,τι πεις. Λοιπόν, θα κάνω κάτι δουλειές και θα έρθω από εκεί. Η μικρή στο δωμάτιο 22 θέλει να σας δει πριν χειρουργηθεί. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο, αγάπη μου. Θα σε πάρω μετά. Απεχθάνομαι να μου το κλείνουν. Τι έπαθες, κορίτσι μου? Με σένα τα έχω. Α, ναι? Ναι. Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο προσπαθείς να γίνεις πρωταγωνίστρια? Εγώ δεν προσπαθώ να γίνω πρωταγωνίστρια. Είμαι πρωταγωνίστρια και αυτό είναι το φυσικό μου περιβάλλον. Αυτό πιστεύεις εσύ, Αντωνέλα? Όχι, δεν το πιστεύω εγώ. Ξέρετε τι πιστεύω εγώ? Ότι πεθαίνετε από τη ζήλια σας και ξέρετε γιατί? Γιατί είστε κατωτερές. Είσαι πολύ γελία. Άντο. Ναι, Μάτου. Να μιλήσουμε λίγο? Ναι, βέβαια. Άντο, θέλω να με καλύψεις σε περίπτωση που με ζητήσει κανείς. Και μπορώ να μάθω που θα πας? Όχι. Έλα, please, πες μου. Προς το παρόν δεν μπορώ να σου πω. Τι, δεν με εμπιστεύεσαι? Όχι, δεν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι πως είναι κάτι πολύ καλό, αλλά δεν ξέρω ακόμη αν θα πραγματοποιηθεί, κατάλαβες? Εξάλλου, αν το μάθει ο γέρος μου, θα με σκοτώσει. Δεν το είπα του συναδελφή μου. Καλά, αλλά αν πραγματοποιηθεί, θα μου το πεις, ναι? Ναι. Μου το υπόσχεσαι?
Σου το υπόσχομαι. Αγαντονέλα, πλείς, πρέπει να πάμε στην παράσταση. Ποια παράσταση? Την παράσταση, κορίτσι μου. Την παράσταση. Εμένα μου φαίνεται τρέλα αυτό που θα κάνεις. Είναι τρέλα, αλλά θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Μα τι είναι όμορφο σκυλάκι. Ειλικρινά δεν το πιστεύω που τον βάφτισες έτσι. Και αν τώρα που θα πας στον Buenos Aires το συναντήσεις. Αν τον δω θα πέσω ξηρή. Όμως ακόμα και αν τον δω, αυτός είναι πολύ όμορφος. Ποτέ δεν θα γυρνούσε να με κοιτάξει. Τέλειο. Αχ, υπέροχο. Όμως είναι ανάγκη να σου μιλήσω. Ναι, πες. Θέλω τα λεφτά μου. Α, όχι. Εγώ σου είπα ότι δεν θα σε πληρώσω τώρα. Α, κυρία, δεν έχει χρήματα όμως, τώρα. Όμως πληρώνουμε προκαταβολικά και μόνο. Εγώ πληρώνουμε προκαταβολικά. Νομίζω ότι σας πρέπει να ξεκαθαρίσει από την αρχή. Ευχαριστώ! Να πληρωθείς! Θέλεις να πληρωθείς! Μου μπλοκάρει το πέμπτο τσάκρα! Δεν μπορώ να εκφραστώ! Βασιλιά Λίρ! Δουλεύω ένα χρόνο και δεν το έχω δει! Δεν το έχω δει! Εξήγησε μου γιατί δεν βλέπω το χρήμα! Δεν το βλέπει, δεν το βλέπει, δεν το βλέπω! Μια και μιλάμε για αυτό, θα ήθελα να μάθω κατά ποιον τρόπο θα κάνουμε τη μοιρασιά όταν θα έχει στελήξει το Λεάντρο με το πιστοποιητικό του γάμου, αγάπη μου! Μα καλά, τι έχετε πάθει! Θα κάνουμε τη μοιρασιά όπως τα έχουμε συμφωνήσει! Εγώ λέω να υπογράψουμε κάτι. Ένα νόμιμο έγγραφο παραδείγματος χάρη. Χαζό, πολύ χαζό. Δεν ξέρεις ότι είμαστε απατεώνες. Τι, νομίζεις ότι είσαι και συμβολιογράφος τώρα. Ρίξτε τους τόνους. Παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Ξέρετε πως εγώ σας αγαπώ σαν... σαν αδέρφια μου. Έλα, ετοίμασε το φαγητό γιατί θα έρθει ο Λεάντρο με τη μητέρα του να φάμε. Α, θα έρθει και τον Έλα από το μάθημα μουσικής με τα κορίτσια. Θα έρθει και αυτή. Καλά, αυτή πιστεύει ότι είμαι πραγματική καμαριέρα. Μην αγγίζεις το μαλλί μου. Και πριν τελειώσουμε την παράσταση, σας έχω μια υπέροχη έκπληξη. Εξ ονόματος αυτού του σχολείου που εκπροσωπώ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από σήμερα θα έχουμε έναν καινούριο καθηγητή μουσικής. Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση και είμαι πολύ περήφανη που σας παρουσιάζω τον καθηγητή Eugenio Barcaroli. Ελάτε κύριε καθηγητά. Φακούντο, πού πήγε ο Ματίας? Δεν πρόκειται να σου πω. Φακούντο, είμαι η αδερφή σου, πες το μου τώρα. Ναι, σωστά, αλλά εκείνος είναι ο κολλητός μου και μου ζήτησε να μην το πω σε κανέναν. Ξέρω πως αυτή η στιγμή είναι σημαντική για όλους σας, παιδιά. Ελάτε, αργήσατε. Είναι μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε. Είσαστε στην Μπόκα, ε? Όλοι θα ήθελα να βρίσκονται στη θέση σας, γι' αυτό αποδείξτε τώρα τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Εμπρός, σηκωθείτε. Η κίτρινη από τη μία πλευρά, η μπλε από την άλλη. Μα του έλα. Παίξε ήρεμα. Παίξε ήρεμα. Ε? Απόδειξε την αξία σου. Πιστεύω σε σένα. Ναι. Εμπρός, πάμε. Εμπρός, παιδιά, με όρεξη. Πάμε, πάμε. Ρούχα, παίξε. Ωραία, τελειώσαμε. Μαμά, πρώτα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να είναι σοβαρή η ασθένεια που έχω. Όχι, αγάπη μου, δεν μπορεί να είναι σοβαρή. Θα πάνε όλα καλά, είμαι σίγουρη, αλήθεια. Μακάρι, μαμά. Δώσ' μου το χέρι σου. Ξέχασα κάτι, αγάπη μου. Μάτι, 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 υποσχέσου μου δεν θα ακολουθείς μέσα στην τσάντα. Γιατί αν η μαμά καταλάβω ότι είσαι εδώ, θα με σκοτώσει, εντάξει. Θα με σκοτώσει. Αυτό ξέχασα. Μαμά, μαμά, υποσχέσου μου ότι θα με πας στο γήπεδο της Μπόκα. Σου το υπόσχομαι, έλα, βάλε αυτό στην τσάντα σου. Καλά, όχι, 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 στην τσάντα με τίποτα. Γιατί όχι, τι έγινε, βάλ' το στην τσάντα σου. Δώσ' το μου. Α, πολύ ωραία, διψούσες. Έτοιμη, ναι, πολύ διψούσα. Έλα, πάμε. Γεια σας, κύριε Λουίς, τι κάνετε. Τα καπέλα που φοράει ο κύριος Λουίς, με πεθαίνει. Sweet Charity για 6 μήνες στο Madison Square Garden. Κύριε καθηγητά, ακούστε, το βιογραφικό σας είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά θα προτιμούσα να το αφήσουμε για μια άλλη στιγμή. Συμφωνείτε? Θα το ανεβάσω στο διαδίκτυο για να μπορούν να το διαβάσουν όλοι οι γονείς. Εντάξει. Μα αν ο καθηγητής είναι τόσο σπουδαίος, σίγουρα θα έχει τη δική του ιστοσελίδα. Σωστά. Και βέβαια έχω. Ασφαλώς έχω. Θα σας δώσω τη σελίδα μου. Καλώς, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τότε λοιπόν νομίζω πως ήρθε η πιο σημαντική στιγμή της σημερινής μέρας. Παίξτε σας παρακαλώ, αυλαία. Βουαλά. Ευχαριστώ.
Τι συγκινητικό. Τι υπέροχο, ναι. Ναι. Όχι. Αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού. Πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο ακούρδιστο ένα πιάνο στα New Way? Συγγνώμη, καθηγητά, αλλά αυτό το πιάνο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έχω απόλυτο μουσικό αυτή. Και αν λέω ότι το πιάνο είναι ξεκούρδιστο, είναι ξεκούρδιστο. Κοίταξε, εγώ δεν το νομίζω. Συγγνώμη, είστε καθηγήτρια της μουσικής εσείς? Όχι, είμαι του χορού. Εγώ έχω αναλάβει να κάνω τη χορογραφία των παιδιών. Όμως μιλάτε σαν να είστε καθηγήτρια της μουσικής. Ακούστε τι θα γίνει. Γιατί δεν κάθεστε εσείς στο πιάνο και να φορέσω εγώ τα τούλια και τα παπούτσια του μπαλέτ? Έχει χιούμορ, σωστά. Τα ονόματα κάποιων από εσάς, από όσους είναι εδώ. Εντάξει, οι υπόλοιποι μην αποθαρρύνεστε. Το ποδόσφαιρο πάντα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Συμβούνι, όσους φωνάξω θα πρέπει να ξανάρθουν για δεύτερη δοκιμή. Εντάξει, Νικολάς, Juan Cruz, Emiliano, Juan Ignacio και Ματίας. Το σχολείο μας, όπως ξέρετε, συμμετέχει εδώ και χρόνια σε ένα σχολικό διαγωνισμό μουσικής κωμωδίας. Όμως δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να νικήσουμε ποτέ. Οπότε τώρα που έχουμε εσάς μαζί μας, εγώ τρέφω μεγάλες ελπίδες. Να είστε σίγουροι. Επιπλέον βλέπω πως υπάρχουν μεγάλα ταλέντα. Είναι μια ομάδα. Ναι, πολύ ωραία. Μια ομάδα, είπατε. Με καμία δύναμη. Εδώ υπάρχουν δύο ομάδες πολύ ξεκάθαρες. Μια καλή και η άλλη. Απέσια. Συγγνώμη, για ποιον μιλάς? Για να βάλουμε για τα πράγματα στη θέση τους. Ποιες είναι οι απέσιες εδώ? Ποιες είναι τώρα, θα τις έχω να σου πω. Ησυχία! Εγώ δεν πρόκειται να μοιραστώ τη σκηνή μαζί σας. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο ομάδες. Εσείς δεν θέλετε να παίξετε την κωμωδία με αυτή την ομάδα? Όχι, τίποτα. Και εσείς δεν θέλετε να παίξετε με αυτήν την ομάδα? Όχι. Λοιπόν, νομίζω έχω τη λύση. Αγάπη μου! Αγάπη μου! Μωρό μου! Αγάπη μου, κοίτα τι σου φέρνω! Τα δείγματα των προσκλήσεων! Κοίτα! Είναι πολύ ωραίες, ναι. Είναι πολύ ωραίες. Ωραία, διάλεξε εσύ. Έχεις καλό γούστο. Όμως και εσύ έχεις καλό γούστο. Διάλεξε σε μένα. Όμως θέλω επίσης να μου κόψεις μερικές επιταγές για να πληρώσω τον μήνα του μέλητος. Α, ναι. Ναι. Καλώς. Πόσα λεφτά? Ναι, θυμάμαι ακριβώς. Τότε θα σου υπογράψω μια λευκή επιταγή και βάλε το ποσό. Μπορείς να κόψεις δύο. Ναι. Αχ, αγάπη μου, όμορφη. Το βλέπεις ότι είσαι τέλειος. Τα έχεις όλα. Έχεις. Ποια είναι η γυναίκα της ζωής σου? Η μόνη γυναίκα που αγάπησε σε όλη σου τη ζωή. Εγώ. Και αν υπήρξε άλλη, δεν θέλω να το ξέρω. Γιατί είμαι πολύ ευτυχισμένη εξαιτίας αυτού που πρότεινε σήμερα το απόγευμα ο καθηγητής της μουσικής. Εγώ?
Επειδή ήταν πια καιρό να καταλάβει κάποιο ότι δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε τη σκηνή με τη Ζωσεφίνα και τις φίλες της. Ναι, κι εγώ, κορίτσια. Το καλύτερο είναι πως τώρα θα διαγωνιστούμε. Λάθος, Κατερίνα. Εμείς δεν διαγωνιζόμαστε ποτέ. Πάντα κερδίζουμε, κατάλαβες. Ναι, ναι. Αχ, το αστέρι μου, ο στάρ μου, τι κάνεις. Αχ, πού είχες πάει με το γάτο μου? Πήγαμε για εμβολιασμό, Δεσπίνη. Και πώς είναι, φέρθηκε καλά, έκλαψε πολύ, πόνεσε? Δεν μου έκανε κάποιο σχόλιο ο γάτος της ποινής. Ικανοποιήθηκε με το σέρβις. Αχ, αγάπη μου. Α, έλα εδώ, αχ, ομορφιά μου. Μην τον αγγίζεις. Γιατί το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ? Ξέρεις ότι δεν πρέπει να κουνιέσαι μέσα στην τσάντα. Ούτε να γαβγίζεις όπως γάβγισες πριν λίγο. Γιατί το έκανες? Ναι. Επομένως, από εδώ και στο εξής, δεν θέλω να σε ξαναδώ το κάνεις αυτό ποτέ. Με κατάλαβες? Σταμάτα, σταμάτα, όχι, 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 σου είπα! Δεν παίρνεις απολόγηση. Ανοίξτε! Ανοίξτε την πόρτα! Είμαι ο ελεγκτής του τρένου. Ανοίξτε την πόρτα, είμαι να κάτσω να πω με τη βία. Γέννησε το παιδί της μέσα στο σαλόνι, κορίτσια. Ήταν φοβερό, το φαντάζεστε? Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Α, χαίρομαι που ήρθες. Θα έρθουν ο Λεάνδρο και η Νεσίτα για δείπνο. Α, ωραία, σε ευχαριστώ που μου το είπες, αλλά εγώ πάω στο δωμάτιό μου με τα κορίτσια. Είπες? Όχι, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα. Α, και εμένα τι με νοιάζει, μαμά? Δεν μ' αρέσει να τρώω μαζί τους, σου το έχω πει. Μην μιλάς έτσι για το μέλλον του σύζυγό μου και τη μέλουσα πεθερά μου. Και μην μου κουνάς έτσι το χέρι, Αντωνέλα, σε παρακαλώ πολύ. Φάκο, εσύ θα μείνεις έτσι. Θα έρθει για δείπνο ο Λεάνδρο. Εγώ φεύγω, μαμά, θα γυρίσω αργότερα. Θα δειπνήσουμε σαν οικογένεια, γέρο. Καλά. Γεια σας. Θα μείνεις έτσι. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου και αντίο. Γιάνκα, Γιάνκα. Εμπρός. Εμπρός, ναι. Α, ναι, τι κάνεις? Όχι, εντάξει, εντάξει. Γεια σου. Συνέβη κάτι? Ναι, ναι, εισήχθη ένας καινούριος ασθενής και ο εφημερεύων γιατρός με χρειάζεται. Θα πρέπει να γυρίσω πίσω. Καλά, αλλά πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, αγάπη μου. Δεν μπορώ να το αποφύγω, γιατί είναι η δουλειά μου και με χρειάζονται. Δώσ' μου το φυλάκι. Όμως... είσαι πολύ όμορφη. Α, και είσαι το ίδιο. Α, και η Μανούλα. Μα συγχωρείς. Ναι, βέβαια. Τι ξεχνάς τη Μανούλα. Πρέπει να φύγει. Έλα, βιάσου, αγάπη μου, βιάσου. Αυτά έχουν οι γιατροί. Να πιούμε κάτι? Ναι, να πιούμε κάτι. Άκουσα το γάβγισμα ενός σκύλου. Γάβγισμα? Ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που ακούσατε εσείς ίσως ήταν κάτι σαν αυτό. Όχι. Αυτό που άκουσα ήταν ένα πραγματικό γάβγισμα. Γι' αυτό και πρέπει να ψάξω. Την τσάντα σου. Την τσάντα μου? Ναι, την τσάντα σου. Έλα, δώστη μου. Δώστη μου. Δώστη μου. Είδατε, είδατε πως δεν έχω τίποτα. Καλώς. Ικανοποιηθήκατε? Μάλλον έκανα λάθος. Μάτι, αυτό να μην το ξανακάνεις ποτέ. Με άκουσες? Πρώτα θα έλα έτσι, όχι έτσι. Πήγε πάλι. Καταλάβατε? Συγγνώμη. Έλα, έλα. Α, πιο γρήγορα. Έτσι. Και τώρα έτσι. Καταλάβατε? Porque somos gasolina, gasolina de verdad. Αχ, κορίτσια, το τραγούδι που γράψαμε είναι καταπληκτικό. Μια χαρά. Μια χαρά. Είναι... συγγνώμη. Όχι, 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 όχι. Το τραγούδι που γράψαμε δεν με πείθει καθόλου. Todos saben quién manda en esta school. Porque nosotros somos gente cool. Η στίχη του τραγουδιού είναι φοβερή, κορίτσια! Η στίχη που έγραψες είναι απέση. Άντο, η χορογραφία σου είναι το κάτι άλλο. Και μου αρέσει να μου το λένε, κορίτσια. Γιατί είμαι η καλύτερη. Γιατί είμαι μοναδική. The best. Και επιπλέον, κορίτσια, πείτε μου, υπάρχει άλλη στο σχολείο που να τραγουδάει καλύτερα από μένα, που να χορεύει καλύτερα? Όχι, όχι, καμία, καμία. Λοιπόν, το μόνο που θα μας σώσει είναι να εμφανιστεί κάποιος να μας βοηθήσει. Ποιος να εμφανιστεί? Αχ, δεν μπορείς να κοιμηθείς, τι έχεις, εγώ πιάστηκα. Όχι, μαμά, όχι, όχι, δεν έχω όρεξη να κοιμηθώ.
Απλώς σκεφτόμουν. Πολύ ωραία, σκεφτόσουν. Μάλιστα, σκεφτόσουν. Όταν έχεις λίγη ώρα, αρχίζεις να σκέφτεσαι. Δεν εγκαταλείπεις ποτέ αυτό το φουλ. Για να δούμε, τι σκεφτόσουν. Σκεφτόμουν το Buenos Aires. Καλά. Δηλαδή, σκεφτόσουν τα φώτα του Οβελίσκου, τις λεωφόρους. Κάθε τέσσερα τετράγωνα υπάρχει λεωφόρο αριστερά. Μαμά, εσύ μου είπες ότι ο μπαμπάς μου είναι από εκεί. Ναι. Νομίζεις ότι μπορούμε να το συναντήσουμε. Είναι πολύ ωραία. Ήρθα. Όμως μην με σκοτώσετε που άργησα. Ήρθε. Αγάπη μου. Όμως αγόρι μου, τι έγινε και άργησες. Περιπλέχθηκαν λίγο τα πράγματα. Ναι, αλλά πήγαν όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Πεινάω. Δεν σας βλέπω από την πείνα. Δωρίνα. Ναι, κυρία. Σερβίρισε το φαγητό. Αμέσως. Σε περιμέναμε, αγάπη μου. Παρακαλώ. Γεια σου, αγάπη. Δεν καταλαβαίνω ποτέ την Δωρίνα όταν μιλάει. Γι' αυτό σου τα μεταφράζω. Α, συγγνώμη. Πεινάω σαν λύκος. Τι έφτιαξε για φαγητό η Δωρίνα? Κάτι καλό, σίγουρα. Λοιπόν, δράτουμε τη ευκαιρία, μια που είμαστε εδώ οι τρεις μας, αφού μόλις ήρθε και ο γιος μου, και θέλω να σου κάνω ένα δώρο, Μπιάνκα. Είναι ένα δώρο πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι το δαχτυλίδι με ζαφύρια που μου χάρισε ο άντρας μου. Ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς σου. Τη μέρα που παντρευτήκαμε. Είναι καταπληκτικό δαχτυλίδι. Κοίτα. Κοίτα τι όμορφο. Είναι τόσο όμορφο που συγκινούμε κάθε φορά που το βλέπω. Μαμά. Μου θυμίζει εκείνη την υπέροχη νύχτα. Δώστο. Είναι μόλτο κάρο. Στα ιταλικά, μου βγήκε στα ιταλικά. Επειδή βέβαια στα ιταλικά κάρο σημαίνει αγαπημένο. Και αυτό είναι τόσο αγαπημένο δαχτυλίδι. Ναι, πράγματι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κάνει τίποτα. Και ξέρεις κάτι, είσαι η γυναίκα που πάντα ονειρευόμουν για το γιο μου. Σε ευχαριστώ, είναι εσύ. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Μου φαίνεται πως δεν ήταν και πολύ παιδαγωγικό αυτό που έκανες, Κίκο. Καλά. Τι ήθελες να έκανα? Αυτό μπόρεσα να σκεφτώ. Όμως ξέρεις τι συμβαίνει. Εγώ έχω ένα όνομα. Έχω διαγράψει μια πορεία, καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς εσύ έτσι απλά να τα πετάς όλα στα σκουπίδια, Κίκο. Σκόφτω πια. Έλα, κάνε μια τρέλα τώρα που είσαι μαζί μου. Μαζί σου. Εγώ είμαι φίλος σου. Δεν πρόκειται να σε ρεζιλέψω. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου. Σταμάτα να ανησυχείς επιτέλους. Εξάλλου για μικρό διάστημα είναι αυτό. Και είναι πραγματικά για καλό σκοπό. Ναι, επειδή ακριβώς είναι για καλό σκοπό, δεν σε σκοτώνω, Κίκο. Γι' αυτό. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Αλλά γιατί είμαι καλό παιδί, κοίταμε. Μια χαρά, παιδί. Ε, τι τρέχει? Δεν μου είπες τίποτα για τις καθηγήτριες. Λέω. Σαν λιγούρις κανείς. Όχι. Αλήθεια. Οι καθηγήτριες. Πάντα υπάρχουν καθηγήτριες. Είναι μία. Αλήθεια. Ψηλή, με τρελαίνει. Κάνει το κεφάλι μου να γυρίζει, δεν την παλεύω. Σ' αρέσει? Όχι. Με ξετρελαίνει. Μα ποιος νομίζει πως είναι ο Μπαρκαρόλη? Με εξεφτέλησε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Πού να σου τα λέω, με έκανε ρεζίλι. Αχ, μωράκι μου, τόσο σοβαρό ήταν. Ναι, αγάπη μου, γέλαγε εις βάρος μου. Η Ινές δεν είπε τίποτα. Τι να έλεγε η Ινές? Αχ, δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτή η γυναίκα και έχει ξετρελαθεί μαζί του. Ναι, το ξέρω ότι έχει ξετρελαθεί. Τόσο πολύ που με το μισθό που θα του δώσει το σχολείο, ο τύπος θα πρέπει να είναι ιδιοφυΐα. Τι? Ναι, θα παίρνει περισσότερα από όλους τους καθηγητές. Μα τι ιδιοφυΐα και αηδίες? Σιγά μην είναι ιδιοφυΐα. Αυτό που πρότεινε είναι σκέτη καταστροφή. Κάτσε, γιατί θα προκαλέσει την καταστροφή? Είχε τη φαϊνή ιδέα να χωρίσει τις δύο ομάδες και να τις βάλει να ανταγωνιστούν η μία την άλλη και όποια κερδίσει θα λάβει μέρος στο σχολικό διαγωνισμό musical. Αγάπη μου, πότε υπήρξε ανταγωνισμός σε αυτό το σχολείο, μου λες? Ποτέ, αγάπη μου, ποτέ. Να το ξέρεις, αυτό θα είναι σκέτη καταστροφή. Σκέτη καταστροφή. Της μουσικής επειδή πήγε στα δοκιμαστικά για την Μπόκα. Ναι, και? Και καταλαβαίνεις πως αν το μάθει ο μπαμπάς θα σε σκοτώσει. Σου είπε χίλιες φορές ότι δεν θέλει να παίξεις ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Ναι, Ζωζέ, αλλά δεν σκοπεύω να του το πω. Μάλιστα. Να σου εξηγήσω. Αν σκοπεύεις να συνεχίσεις να παίζεις σοβαρά ποδόσφαιρο, δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις τα ψέματα. Θα αναγκαστείς να του το πεις. Με άλλα λόγια, βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Και στο τέλος αυτού του αδιέξοδου είναι ο μπαμπάς. Ζωζέ, σταμάτα. Το ξέρεις καλά ότι έχω δίκιο. Σταμάτα, Ζωζέ. Θα δω τι θα κάνω. Όταν έρθει η ώρα θα του το πω.
Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε θέμα. Αφού μου το ζητάς έτσι. Πώς θα πήγες χθες στο μάθημα της μουσικής? Καλά. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, τσακώθηκα με την Αντωνέλα. Πάλι. Αμά του, αυτή η κοπέλα είναι τόσο καινή, τόσο επιφανειακή, τόσο ηλίθια. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πως σου αρέσει. Μάτου! Νομίζω πως κάποιος σε ψάχνει, Μάτου. Λοιπόν, πες μου, πώς τα πήγες? Καλά, αλλά θα μπορέσω να σου τα πω καλύτερα αν δεχτείς να έρθεις να πιούμε κάτι μετά το σχολείο. Για νερό. Για δες. Λοιπόν. Είσαι τυχερός. Μπορώ. Ωραία. Ευχαριστώ. Φτάσαμε. Επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Ναι. Ακούμπησε την κάτω. Μαμά, να σε βοηθήσω με τη βαλίτσα. Όχι, μωρό μου, μπορώ και μόνη. Το μπουφάν σου. Ναι, θα το ξέχνα να πάρει. Αυτό το σκυλί είναι κάπως τεράστιο. Μαμά! Όχι, όχι, άμα τι έχεις στην τσάντα σου και σε ακολουθεί πάτη. Δεν ξέρω, μαμά. Φύγε. Κάποιος να αναλάβει να διώξει αυτό το τετράποδο, σας παρακαλώ. Χαίρομαι που ήρθες να πάρουμε πρωινό μαζί, αγάπη μου. Ναι, σκέφτηκα ότι θα με χρειαζόσουν, καρδιά μου. Καλά το σκέφτηκες, όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Ω, Χερμάν, πολύ χαίρομαι που είσαι κιόλας εδώ. Λοιπόν, να σας συστήσω, Ο κύριος είναι ο Γιουτζίνιο Μπαρκαρόλη και αυτός είναι ο Χερμάν, το δεξί μου χέρι και διευθυντής όλου αυτού του σχολείου. Πώς είστε? Χαίρομαι πολύ. Παρομοίως. Σας περιμένω στη διεύθυνση. Βεβαίως. Όλα καλά. Τα μαθήματα? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Πάμε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Δεν ήξερα ότι είχες φίλο. Και γιατί έπρεπε να το ξέρετε? Δεν έπρεπε. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Η Εμίλια θα είναι γειτόνισά σας, κύριε καθηγητά. Τι ωραία. Ελπίζω να κάνετε και οι δύο ό,τι καλύτερο για το σχολείο. Και μια και όπως θα δω, είστε γείτονες, προσπαθήστε να τα πάτε καλά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και στο Ιπανιδί. Γεια σας, καλημέρα. Τα λέμε. Λοιπόν, ωραίο μέρος, έτσι. Ενώ θα τα περάσουμε καλά. Φίλοι. Μην περιμένετε να βρείτε σύμμαχο σε μένα, Μπαρκαρόλη. Λέρωσα το χέρι μου. Ησυχία, όλα καλά? Ναι. Γεια σου. Γεια σου, κούκλε μου. Εσύ κερδίζεις. Φυσικά. Πώς είσαι? Ήθελα να σου δώσω ένα φιλί πριν τη δουλειά. Α, ωραία. Τι καλός που είσαι, αγάπη μου. Θα σε συνοδεύσω στο αμάξι σου. Ωραία. Κορίτσια, γυρίζω αμέσως. Θα συνοδεύσω το μέλλον του σύζυγό μου στο αμάξι του. Εντάξει. Δεν το πιστεύω πόσο ωραίος είναι αυτός ο άνδρας. Είναι πραγματικά κούκλος. Ο μοναδικός ένα από μήνας όμορφος εργέλης είναι αυτός. Οι υπόλοιποι είναι παντρεμένοι. Μα τι έχει αυτή η ανόητη και παντρεύεται ένα τέτοιον άντρα? Όχι, στάσου στα σόρι, δεν θέλω να το γρουσουζέψω το πράγμα, αλλά δεν παντρεύτηκε ακόμη. Όμως θα παντρευτεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όμως ίσως η Διανύτα έχει δίκιο. Και μέχρι να παντρευτούν μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα. Περάστε, κυρία. Ναι, έλα, Πάτη. Όχι, ναι, θα ήθελα να πω δύο λόγια με εσάς πρώτα, κυρία μου. Α, ναι, με συγχωρείτε. Πάτη, κάτσε εδώ όσο εγώ θα μιλάω με τον γιατρό, Όμως, μαμά, θέλω να έρθω μαζί σου, δεν μπορώ. Όχι, φαίνεται πως θέλει να μου μιλήσει ιδιαιτέρως. Έλα, μαμά. Κάτσε λίγο να σου πιάσω το μαγουλάκι. Όχι, μαμά, είναι εδώ ο γιατρός. Σιγά πια. Λοιπόν, κάτσε εκεί, δεν θα αργήσω. Μην κάνεις φασαρία, Σε παρακαλώ. Καλά. Πολύ. Γιατρέ, έρχομαι. Κατάλαβες αυτό που είπε η μαμά, ναι? Μην κάνεις φασαρία. Thank you.
Τίποτα, δεν έπαθε τίποτα. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Κοίτα τον. Αχ, ο σκύλος μου. Πώς σε λένε? Μπάτι. Σ' αυτήν ανήκει ο σκύλος. Συγγνώμη, γιατρέ, δεν φαντάζεστε τι φασαρία έκανε αυτή η μικρή και ο σκύλος της στο νοσοκομείο. Μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Εντάξει, αφήστε ήσυχη τη μικρή. Θα το αναλάβω εγώ. Είσαι εδώ με κάποιον? Ήρθες με κάποιον? Ναι, ναι, με τη μαμά μου. Πηγαίνει να πάρει τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεων. Καλώς. Βρείτε τη μητέρα της και πείτε της πως θα είναι στο γραφείο μου. Ότι είναι μαζί. Ναι, γιατρέ. Ειλικρινά λυπάμαι, αλλά κοιτάξτε. Με όλο το σεβασμό δεν με αφήνουν να πάω πουθενά με αγνώστους. Πολύ καλά. Κι εγώ σου λέω με κάθε ειλικρίνεια δεν είμαι άγνωστος. Είμαι ο διευθυντής του νοσοκομείου. Λεάντρο. Λοιπόν, έλα, θα σε πάω εγώ. Έλα. Κι εγώ φοβήθηκα, ε. Ναι. Κοίτα. Κοίτα, Μάτι. Ας αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι, κορίτσια. Νομίζω πως βιαζόμαστε πολύ να υποτιμήσουμε την άλλη ομάδα. Θα είναι καλύτερα να τραγουδήσει η Αντωνέλα όπως πάντα. Είναι η καλύτερη, ή όχι? Όχι, Τάμι. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τις νικήσουμε. Λοιπόν, ακόμα και αν είναι δύσκολο, πρέπει να προσπαθήσουμε. Πάμε. Άντε, ναι. Άντε, πάμε. Γεια σας, κορίτσια. Πία, είσαι εδώ? Δεν φαντάζεστε τι άκουσα προηγουμένως. Τα έχουν παίξει. Έχουν πεθάνει από το φόβο τους πριν ακόμα ξεκινήσουν. Είναι στα πρόθυρα του πανικού οι καημένες. Σταμάτα, τελείωνε πια με το δαχτυλίδι. Είναι δικό μου. Αυτό να το βγάλεις από το μυαλό σου. Τα πάντα είναι κοινά, πριγκίπισσα. Όχι, το δαχτυλίδι είναι δικό μου. Άκουσε με καλά. Απαιτούμε μια απάντηση τώρα. Τι? Τι θα το κάνεις το δαχτυλίδι? Θα το φορέσω. Σωρά. Θα το φορέσω. Κοίτα, το δαχτυλό μου. Έχουμε βαρεθεί να βάζουμε λεφτά και να μην παίρνουμε απολύτως τίποτα. Πριγκίπισσα, πληρώνουμε τα κομμωτήρια, το ενίκιο του σπιτιού, τα έξοδα της μικρής, το γήπεδο που παίζει αυτό το. Όχι, όχι, όχι. Εγώ παίζω τέτοια. Δεν έχει σημασία. Ζήσε Βασίλισσα, αυτή κάνει την καμαριέρα και εγώ κάνω το σοφέρ. Δεν το ανέχω αυτό. Ηρεμήστε, παιδιά, ηρεμήστε. Το δαχτυλίδι μου το χάρισε η πεθερά μου. Πρέπει να το φορέσω, σωστά. Εξάλλου εδώ μιλάμε για δουλειά. Το είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή αυτό. Λίγο ακόμα θέλω. Λίγο ακόμα για να παντρευτώ τον Λεάντρο. Και τώρα επαναστατείτε. Σας παρακαλώ, παιδιά. Υπομονή. Υπομονή. Ω, κοίταξε τι. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Όχι. Την ακούς? Ναι, ακούω την καρδούλα. Είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλά. Λοιπόν, χαίρομαι που είναι καλά. Όχι, όχι, Μάτι. Έλα να του δώσουμε ένα γλυκό φυλάκι. Όχι, 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 όχι. Έλα. Τα σκυλιά μου αρέσουν, αλλά όχι από τόσο κοντά. Έλα, έλα, κάθισε. Καλά. Καλά. Ώστε ήρθες να πάρεις τις εξετάσεις, ε? Ναι, ήρθαμε με τη μαμά μου να τις πάρουμε. Μένεις εδώ κοντά? Όχι, όχι, μένω μακριά. Μένω στο Μπαριλότσε. Γνωρίζεις τον Μπαριλότσε? Ναι, βέβαια. Δεν είναι πανέμορφο? Και ήρθες μόνη με τη μαμά σου? Ναι, ναι, με τη μαμά μου. Ο μπαμπάς σου έμεινε εκεί? Όχι, όχι, εγώ δεν έχω μπαμπά. Πάτη! 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 Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μήπως ξέρετε που είναι οι γυναικείες τουαλέτες? Στο βάθος. Ευχαριστώ.
Πάτη! Εσύ, μήπως είδες ένα κοριτσάκι τόσο. Όχι τόσο. Φοράει γυαλιά και έχει ένα όμορφο χαμόγελο, φοράει σιδεράκια στα δόντια και φορούσε κόκκινη μπλούζα και παντελόνι και είχε. Ναι, και κυρία, ξέρω ποια λέτε και ούτε που να μου την αναφέρετε. Γιατί να μην σας την αναφέρω, είναι η κόρη μου, εγώ την έφερα εδώ μέσα. Η κόρη σας είναι στο γραφείο του διευθυντή. Γιατί στο γραφείο του διευθυντή? Έπαθε κάτι, έκανε κάτι κακό. Κοιτάξτε, ανέσπασε κάτι, δεν το ήθελε. Το κακό είναι πως είναι λίγο αδέξια και πέφτει χωρίς λόγο. Ακολουθήστε ναι, με. Όμως εμείς θα πληρώσουμε για όλα, ναι. Αν μου κάνετε ευκολίες πληρωμής, γεια σας γιατρέ, τι κάνετε. Θα μου πείτε εμένα και θα τα δακτοποιήσω όλα. Όμως η μαμά μου δεν ξέρει ότι τον έφερα. Η μαμά μου είναι πάρα πολύ καλή. Όμως όταν θυμώνει γίνεται θηρίο ανήμερο, τρομερή. Περάστε. Γιατρέ, έξω είναι η μητέρα της μικρής και αγωνιά. Πες της να περάσει. Καλώς, εντάξει. Όχι. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στη μαμά μου για ό,τι συνέβη. Εντάξει. Ναι. Δεν θα πω. Και κρύψω και το σκύλο μου. Σε παρακαλώ, κρύψτε τον. Έλα, γιατί θα μπει μέσα. Εμείς το ξέραμε. Απλά δεν υπολόγισα. Ίσως να φταίει. Λεάνδρο. Μπράβο. Μπράβο, θαυμάσια. Τι κάνετε εδώ? Τίποτα. Σας κοιτούσα που χορεύατε και... Είστε πολύ καλοί. Πολύ, πολύ καλός ο τρόπος με τον οποίο χορεύετε και κινείστε. Είμαι πολύ χαρούμενος, πραγματικά πολύ χαρούμενος που θα δουλεύουμε μαζί. Εγώ όχι. Όχι? Γιατί εμένα δεν μου άρεσε όπως φερθήκατε στα παιδιά. Δεν μου άρεσε καθόλου που με ρεζιλέψατε. Και δεν μου αρέσει καθόλου να δουλεύω μαζί σας. Το καταλάβατε? Θα φύγετε εσείς ή εγώ? Όχι, όχι. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Είσαι ίδια. Δεν άλλαξες. Τι λες, σιγά μην είμαι ίδια, αφού έχει περάσει τόσος καιρός. Ένα σωρό χρόνια. Πόσα χρόνια έχετε να ειδωθείτε? Εγώ μόλις είχα τελειώσει την ιατρική. Α! Νόμιζα ότι δεν θα σε ξανάβλεπα. Ναι, και εγώ το νόμιζα. Και τώρα σε συνάντησα εδώ, τώρα. Και με την Πάτη, που είναι η κόρη μου. Ναι. Εγώ είμαι η κόρη της. Υπάρχει σκύλος εδώ? Ναι. Όχι! Δεν πιστεύω να είναι αυτό που σκέφτομαι, Πάτη, ε. Αχ, θέλω να πεθάνω. Το πιστεύω, είναι τρομερό. Ναι. Stop. Σίγουρα θα αναρωτιέστε γιατί είμαι εδώ. Λοιπόν, θα είμαι σύντομη. Για την ακρίβεια, ήρθα σε περίπτωση που το μετανιώσατε για να σας δώσω μια ευκαιρία. Δηλαδή, αν θέλετε να είμαι εγώ η τραγουδίστρια, επειδή είμαι η καλύτερη, εντάξει, θα είμαι η τραγουδίστρια. Δεν κρατάω κακία. Κορίτσια, εγώ γεννήθηκα για να γίνω στάρ και δεν έχω πρόβλημα να το πω για άλλη μια φορά. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να μου απαντήσετε μετά. Ναι? Και τώρα γεια σας. Γεια σου, Ζωζέ. Κούκλα! Δεν αντέχω αυτή την ανυπόφορη άλλο, κορίτσια. Σου ορκίζομαι ότι θα έκανα τα πάντα για να την νικήσω και να την κάνω να καταπιεί την περηφάνεια της. Τι εννοείς εσύ και αδερφή μου θα βγείτε μαζί? Κοίτα, δεν θα βγούμε ακριβώς. Την κάλεσα να πιούμε κάτι. Αυτό είναι όλο. Σαν φίλοι, φυσικά. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Κοίτα. Εσύ και εγώ κάναμε μια συμφωνία. Πάντα λέγαμε δεν ακουμπάμε τις αδερφές των φίλων. Ό,τι και να συμβεί, εντάξει. Οκ, σύμφωνα. Πιστεύω αυτό που μου λες. Δεν το χωράει το μυαλό μου πως αυτή η μικρή σε 10 λεπτά που την άφησα μόνη έκανε εντάξει, όλη αυτή τη φασαρία. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε 10 λεπτά δεν έλειψα, μόνο 2 λεπτά. Τι δείτε, 1,5 λεπτά. Δεν καταλαβαίνω. Πάτη, έλα εδώ. Ναι, μαμά. Αγάπη μου, μπορείς να φέρεις τα πράγματα που αφήσαμε στο διάδρομο, σε παρακαλώ. Πάω. Σε ευχαριστώ. Ωστε εσύ είσαι ο διευθυντής εδώ? Ναι, και εδώ. Τι και εδώ, είσαι διευθυντής και κάπου αλλού? Έχω δική μου κλινική. Πω. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε είδα, Κάρμεν. Κρίμα που είναι υπό αυτές τις συνθήκες. Έμαθα ότι η Πάτη δεν είναι καλά. Ήρθες να πάρεις κάτι εξετάσεις. Ναι, πριν λίγο μίλησα με τον γιατρό και μου είπε ότι έχει ένα προβληματάκι στα νεφρά, αλλά δεν είναι σοβαρό. Πρέπει να κάνει μια θεραπεία. Όμως
Φοβάμαι ότι μπορεί να πάθει κακό. Εκτός από τη θεραπεία, θα πρέπει να μείνουμε εδώ, στο Buenos Aires και μόνοι. Θέλω να βοηθήσω, να βοηθήσω. Θα την πάμε στην κλινική μου. Όχι, όχι, όχι. Εδώ στο νοσοκομείο θα τη φροντίσουν καλά, είμαι σίγουρη. Ξέρω πως θα τη φροντίσουν καλά, αλλά εγώ στην κλινική θα μπορώ να είμαι κοντά της και να την παρακολουθώ. Καλώς. Σε ευχαριστώ. Και ο μπαμπάς της Πάτη. Μαμά, μαμά, έκλειψαν τα πράγματά μας. Έκλειψαν τα πράγματά μας. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Πώς τα πάντα. Μας έκλειψαν όλα όσα ήταν στο διάδρομο. Δεν το πιστεύω. Όλα θα διορθωθούν. Γιατί δεν μένετε σπίτι μου μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα? Όχι, όχι. Αχ, δεν μαμά, γίνεται. Φοβερή ιδέα. Μου αρέσει, μου αρέσει. Σου αρέσει η ιδέα? Ναι, εξάλλου είμαστε μόνες. Δεν ξέρουμε κανέναν. Έτσι, μαμά. Και εντελώς ξαφνικά συναντιέστε εσείς οι δύο που έχετε νεδωθείτε χίλια χρόνια. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ναι, υπάρχει κάποιος λόγος. Έχεις πολύ ωραίο αμάξι, Λεάνδρο. Σου αρέσει? Τρελαίνομαι. Και το σπίτι σου έτσι ωραίο είναι? Ναι, σε λίγο θα το δεις από κοντά. Εσύ θα μου πεις αν είναι. Και είναι μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο. Είναι μεγάλο, μεγάλο. Το φαντάζομαι ήδη. Αχα. Έχει πισίνα. Αχα. Αχ, πλαστική αληθινή. Αληθινή. Τι ωραία, μαμά, έχει αληθινή πισίνα. Τότε είσαι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, σταμάτα, Πάτη, σταμάτα την ανάκριση αυτά. Όχι, όχι, εμένα δεν με ενοχλεί, Κάρμεν. Εντάξει. Γιατί πιστεύεις ότι είμαι εκατομμυριούχος? Από το αμάξι που έχεις, γιατί είσαι διευθυντής του νοσοκομείου, γιατί λες ότι έχεις ένα τεράστιο σπίτι και αληθινή πισίνα που είναι πολύ πολύ σούπερ. Άρα είσαι εκατομμυριούχος. Δεν είμαι εκατομμυριούχος. Λοιπόν, αρκετά. Άσε το Λεάνδρο να οδηγήσει με την ησυχία του, γιατί εδώ στην πρωτεύουσα είναι δύσκολο να οδηγήσει. Όχι, δεν πειράζει. Άσε με. Θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα και θα σταματήσω. Εντάξει, λέει. Λοιπόν. Τι? Είσαι παντρεμένος? Όχι, δεν είμαι παντρεμένος. Θες κάτι άλλο να μάθεις? Όχι, τίποτα, τίποτα. Είναι πανέμορφο. Κοίτα τι κήπο έχει. Ο Μάτι θα ξετρελαθεί. Μαμά, μπορείς? Θα σε βοηθήσω εγώ. Μπορείς, Κάρμεν? Πάρε, μαμά, βάλε το Μάτι στον κήπο. Εσύ μου είπες όχι, αλλά είσαι εκατομμυριούχος. Είμαι εκατομμυριούχος. Είμαι με τη Ρίβερ. Εσύ? Με την Μπόκα. Αρχίσαμε άσχημα, έτσι. Και πολύ. Ελάτε από εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περάστε. Τι όμορφο σπίτι, είναι πανέμορφο, το λατρεύω. Σου αρέσει? Ναι, το λατρεύω. Δεν είναι πανέμορφο, μαμά? Όμορφο είναι. Αυτή είναι η Πετρίνα, η κυρία που κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Γεια σας. Γεια σας. Πώς είστε? Δεν ξέρω τι θα έκανα στη ζωή μου χωρίς αυτή. Α, εγώ ξέρω. Θέλετε να τους πω? Όχι, 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 καλύτερα. Όπως θέλετε. Και πού είναι το σκυλάκι? Είναι στον κήπο. Του αρέσει ο κήπος σου. Είναι μια χαρά. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, φαίνεται πως του αρέσει πολύ. Ωραία, βολευτείτε τώρα, εντάξει? Εντάξει, όχι, ευχαριστούμε. Όχι, δεν βολευτούμε, Πάτη, όχι. Γιατί εμείς θα λύσουμε εκείνο το θέμα με τα πράγματά μας και όλα τα άλλα και θα φύγουμε. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Εμπρός. Γεια σου. Πού είσαι? Εδώ, μαμά, στο σπίτι. Μια και τελείωσες τόσο νωρίς, γιατί δεν έρχεσαι από το σχολείο? Θέλω να γνωρίσεις τον καινούριο καθηγητή της μουσικής. Όχι, όχι, δεν μπορώ τώρα. Να κάνεις το χατήρι της μητέρας σου. Τόσο μεγάλη καλά, θυσία σου ζητάω. Εντάξει, έρχομαι από εκεί. Γεια. Η μητέρα μου, τη θυμάσαι? Ναι, πώς να την ξεχάσω. Είναι η διευθύντρια του σχολείου σε αυτή την αριστοκρατική γειτονιά. Θέλει να γνωρίσω τον καθηγητή της μουσικής επειδή είναι καινούριος και όταν η μαμά θέλει κάτι. Το θέλει τώρα. Όταν η μαμά θέλει κάτι, τώρα το θέλει. Πετρίνα. Καλά ψέματα, λέω. Όχι, όχι, όχι. Καλά, καλά, πάω στην κουζίνα εγώ τότε. Γεια σας. Η Πετρίνα δεν αγαπά και πολύ τη μητέρα μου. Όπως τα καταλάβατε. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο σχολείο. Είναι καλό το σχολείο, Λεάνδρο? Ναι, θέλεις να το δεις? Σοβαρά, μιλάς, θα το ήθελα πολύ. Όχι, 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 δεν χρειάζεται να πας. Όχι, όχι, δεν θα πας. Τότε μπορούμε να πάμε και τρεις. Όχι, όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Προτιμώ να μείνω εδώ να οργανώσω τα πράγματα. Τότε θα μου τη δώσεις? Καλά. Δεν θα μην ανησυχείς, μαμά. Ναι. Να είσαι φρόνιμη. Τα λέμε αργότερα. Γεια σου. Προσοχή σας παρακαλώ! Έχω κάτι πολύ... Συγγνώμη. Κάτι πολύ σημαντικό να πω στον καινούριο καθηγητή της μουσικής. Ωραία. Σε ακούμε. Λοιπόν, για την ακρίβεια είμαστε πολύ πολύ ενθουσιασμένες που θα σας δείξουμε αυτό που ετοιμάσαμε. Κιόλας? Ναι, έτσι είμαι εγώ. Καλώς. Δηλαδή, εγώ και οι συμμαθητριές μου. Πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι εγώ... Θα παίξω πιάνο? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Βάλτε αυτό το CD και είμαστε εντάξει. Α, ωραία. Ευχαριστώ.
Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η Κάρμεν και εσύ? Εγώ, η γυναίκα του Λεάνδρο. Μου συνέβη κάτι τρομερό, όχι, όχι. Μαμά. Τι συνέβη? Μια χαζομάρα, παιδικά πράγματα. Όχι, όχι, δεν ήταν χαζομάρα. Τι έγινε? Ένα κορίτσι με είπε άσγημη. Η Αντωνέλα. Ποια είναι η Αντωνέλα? Α, η κόρη μου. Μα δεν είναι δυνατόν. Πώς, η Αντωνέλα? Όχι, θα τη μαλώσω. Έλα, αγάπη μου, έλα να σου δώσω ένα ποτηράκι νερό. Να σε πει άσχημη. Ένα όμορφο κορίτσι σαν εσένα. Σίγουρα ήταν η Αντωνέλα. Δεν την πρόλαβα. Έτρεξα. Είσαι σίγουρη ότι ήταν αυτή? Εγώ την άφησα μαζί σου γιατί νόμιζα ότι θα πρόσεχες την Πάτη. Την πρόσεχα. Την πρόσεχες? Κοίτα πώς είναι. Κοίτα πώς κλαίει. Ποιος ξέρει τι πέρασε η καημένη. Κάρμεν, ειλικρινά σου ζητώ συγγνώμη. Δεν φανταζόμουν ότι θα έλεγε κάτι τέτοιο η Αντωνέλα. Και όταν το είπε, έκανες κάτι? Της είπες κάτι? Όχι, δεν είχα χρόνο. Όχι, γιατί... όχι, δεν είπες τίποτα. Σίγουρα δεν είπες τίποτα. Την άφησε στην Πάτη έτσι, να νιώθει όπως. Όπως νιώθει. Κοίτα. Εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως έχουν και εσύ την κόρη σου δεν την υπερασπίστηκες όπως έπρεπε, γιατί δεν τη γνωρίζεις. Την κόρη μου είπα.